μεγάλο αριθμό πλαστικών πομάτων προ τον αντιρευματικό σύνδεσμο Κύπρου, παρέδωσε σήμερα το τμήμα αναπτύξεω υδάτων στο πλαίσιο τη φιλαθροπική του δράση. Πόματα τα οποία με την ανακύκλωσή του συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων του συνδέσμου και συγκεκριμένα στην αγορά βοηθημάτων αυτοεξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίε. Είμαι βέβαιο ότι η συνεισφορά αυτή είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τι ανάγκε που αντιμετωπίζετε καθημερινά όμως ευελπιστούμε ότι βάζουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην όλη προσπάθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ανακύκλωση 500.000 ενωστόνου δηλαδή πλαστικών πομάτων προσφέρεται στον αντιρευματικό σύνδεσμο το ποσό των 120 ευρώ. Μέσα από τη συλλογή των πομάτων έχουμε πετύχει έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο που είναι ο στόχος της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τι ρευματικέ και μειοσκελετικέ παθήσει. Πολλοί ρευματοπαθεί αντιμετωπίζουν σοβαρέ αναπηρίε. Τα εργαλεία που θα αγοραστούν θα βοηθήσουν του ασθενεί να κάνουν δυνατέ τι απλέ καθημερινέ ανάγκε του, που πολλέ φορέ αποτελούν και το μεγαλύτερο εμπόδιο στην κοινωνική του ενσωμάτωση. Αυτό είναι εργαλείο για να κουμπιάζει το βγάλι σου. Υπάρχουν βοηθήματα για να μπορεί κάποιο να φορήσει τι από την πλευρά τη, η Ειρήνη Κίκα, εκπρόσωπο τη Επιτρόπου Περιβάλλοντο, τόνισε ότι η συλλογή των πομάτων συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντο μέσω τη ανακύκλωση.